Λοιπόν, για κάποιους αυτός ο γύρος είναι ο τελευταίος προκριματικός. Πολύ κρίσιμος για όσους θέλουν να πάνε τον σύλλογο σε ένα άλλο επίπεδο. Ένα βήμα ακόμα και μπαίνουν στα μεγάλα σαλόνια. Οπότε και θα πρέπει να πιάσουν φοβερή απόδοση σήμερα οι παίκτες τους. Όσο για τους οπαδούς τους, αυτοί ήδη τα δίνουν όλα στην εξέδρα. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Γιώργο, από την εμπειρία σου τόσα χρόνια, ποιος παίκτης νομίζεις ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά? Ο Ουπαμεκανό ξέρει να διαβάζει άριστα το παιχνίδι, βασικότατο προσόν αυτό για center back. Μου αρέσει το πώς προλαβαίνει καταστάσεις και οι πρωτοβουλίες που παίρνει, όπως το να βγαίνει από την ευθεία της άμυνας και να πιέζει ψηλά. Έχει κάποιο ρίσκο αυτό, αλλά και πολλά ωφέλη, αν του βγει βέβαια. Και εγώ την ίδια γνώμη. Το θέμα είναι να καταφέρουν να τον κινητοποιήσουν για να τα δώσει όλα. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Μπήκε πολύ δυνατά σε αυτή τη φάση. Παγιέ. Η μπάλα στον Τιμπάλα. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Πολύ καλή κίνηση. Όπως ξέρουμε είναι πολύ δύσκολο να σκοράρεις με την πλάτη προς το τέρμα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Ευκαιρία ο Τιμπάλα. Ο Μπαμεγιάνγκ. Ουπαμεκάνο. Κατάλαβε έγκαιρα την πρόθεσή του. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Η μπάλα στον Λουκακού. Λουκακού! Πολύ καλή η επέμβαση του τραυματοφύλακα. Έκανε ό,τι χρειαζόταν για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Στην μπάλα ο Ντιμπάλα. Με συνοπτικές διαδικασίες η μπάλα και πάλι στα πόδια τους. Μπέκαμ. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Καταλήγει σε πλάγιο. Την μπάλα. Στην μπάλα ο Εμπαπέ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Α, το παράκανε εδώ. Και θα τη στείλει προς τα πίσω. Θα εξαπολύσει το σούτ. Ναι, τα κατάφερε. Έσπασε το ρόδι για τον σημερινό αγώνα. Κρίμα εδώ για τον τερματοφύλακα. Είδε την μπάλα τελευταία στιγμή. Δεν είχε καθόλου ορατότητα. Οι αμυντικοί είχαν πει μπροστά του. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Αν και ελέγχουν πλέον το ρυθμό του αγώνα, θα πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους. Βινίσιους Ζούνιορ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Μακρινή πάσα. Χωρίς να θέλω να μειώσω την προσπάθεια της σοφάρισης, οι αντίπαλοι κοιμήθηκαν, για να το πω ευγενικά. Κανονικά έπρεπε να προσπαθήσουν να τελειώσουν το παιχνίδι. Τώρα όμως ίσως και να άνοιξαν τους ασκούς του αιώλου. Χωρίς αμφιβολία, αυτό το γκολ ήταν παγκόσμιας κλάσης. Αυτά τα σούτ είναι εφιάλτης για τους goalkeeper. Αν η μπάλα πάρει καμπύλη, τότε άντε να την πιάσεις. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Μπράβο τους που επέστρεψαν, αλλά για να πούμε και τους τραβού το δίκαιο, τους βοήθησε πολύ και ο αντίπαλος, που μάλλον κατέβασε το διακόπτη αφού του προηγήθηκε.
Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Έτοιμος ο σουτάρι. Και η μπάλα είναι γκολ. Υπέροχη ενέργεια για τον Παναθηναϊκό. Με αυτό ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή. Έπαιξαν με τη φωτιά και τιμωρήθηκαν. Έναν τέτοιο παίκτη δεν τον αφήνεις από τα μάτια σου δευτερόλεπτο. Εκεί μέσα ειδικά. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Νομίζω είναι αυτό που περιμέναμε όλοι μας. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Φόντεν. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Μπάριος είδε την κίτρινη κάρτα για την ανάμειξή του στην προηγούμενη φάση. Κανονικά, όταν ο διαιτητής σου λέει ότι την επόμενη φορά δεν θα σου χαριστεί, τον ακούς. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Ο Παγιέ μπορεί να μην τα κατάφερε εδώ, αλλά πιστεύω στην επόμενη ευκαιρία να σταθεί πιο τυχερός. Μουριέλ. Κατάφερε να τα κάνει όλα λάθος. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Εμπαπέ. Καλή παλιά. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Κατάφερε και την κράτησε. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Προσπάθησε να τον ταΐσει. Αλλά δεν ήταν καλή η συνεννόησή του. Σφύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό κι αν είναι καμπάκ. Θα ομολογήσω πως δεν το περίμενα. Ίσως ούτε και ο ίδιος ο παίκτης. Βρισκόμαστε στα μισά του μάτς. Λοιπόν, Χρήστο, ήταν απολαυστικότατο το πρώτο μέρος και λίγο τρελό, θα έλεγα, με αυτές τις διακυμάνσεις στο σκορ και τις φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Απολαύσαμε ήδη 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο αγώνας άρχισε και πάλι. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Στην μπάλα ο Στέρλινγκ. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Μουριέλ. Εμπαπέ. Μουριέλ. Μουριέλ. Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Και να η κεφαλιά. Όχι, δεν τα κατάφερε τελικά. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του, πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Πολύ συγκεντρωμένος, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ο Μπέκαμ με την μπάλα. Η μπάλα στον άξονα. Και να η ευκαιρία για την αντεπίθεση. Για πότε αλλάζουν τα πράγματα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Μπέκαμ. Και θα τη στείλει και είναι έτοιμος να σουτάρει. Μπράβο του! Δεν ήταν εύκολη απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Αναρωτιέμαι ποιον συμπαίχτη του θα ψάξει να βρει τώρα. Υπέροχη προσπάθεια.
Το πέτυχε! Ω Θεέ μου! Τώρα έχουν ξεκάθαρα πια τα ημεία του αγώνα και δύσκολα θα τα χάσουν. Φαμπιάνσκι, αν και αντέδρασε σωστά την πρώτη φορά, μετά δεν μπόρεσε. Ήταν σε ετοιμότητα, έπειτα βέβαια από την αρχική προσπάθεια, αλλά στάθηκε και τυχερός γιατί η μπάλα του στρώθηκε. Ήταν μια ευκαιρία που δεν θα την έχανε με τίποτα. Προηγούνται πια με δύο γκολ διαφορά. Ναι, και νομίζω ότι το δικαιούνται. Είναι πολύ σωστή μέχρι τώρα και αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας, το δύο γκολ, μπορεί να του οθήσει και ακόμα παραπέρα. Μπενζεμά, έξυπνη η πάσα του. Προσπάθησε να τη σκάψει για το συμπαίκτη του, αλλά δεν του βγήκε. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Κάνει την πάσα με ακρίβεια. Μπενζεμά! Μουριέλ, αλλεπάλληλες πάσες τώρα και καλά εκτελεσμένες. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσει να περάσει. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Άσχημο σου, τα βάζει με τον εαυτό του. Πολύ φιλόδοξο από τέτοια απόσταση. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Λουκακού, ευκαιρία ο Εμπαπέ. Είναι επικίνδυνος εκεί. Ραφαέλ Βαράν. Θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο που δεν μπόρεσε. Το πιο απογοητευτικό... Πολύ κακή... Λουκακού! Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στην μπάλα ο Κεσιέ. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Νάτο! Τώρα πια δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηφορικός για αυτούς. Κατάφερε να σκοράρει με μια πολύ καλή κεφαλιά. Πολύ δυνατός παίκτης. Δείχνει πως έχει πλουραλισμό και άνεση στο σκοράρισμα. After 73 minutes is number